την Αποκάλυψη τελευταίο κεφάλαιο θέλουμε να διαβάσουμε από την Αποκάλυψη 22 και το εδάφιο 10 και μέχρι το 12 Revelation chapter 22 verses 10 through 12 10 και λέγει προς εμέ μη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου διότι ο καιρός είναι εγγύς, ο καιρός είναι εγγύς, Όστις αδικίας αδικήσει έτη και ώστις είναι μεμολυσμένος ασμολυνθεί έτη και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτη Άγιος. Και ειδού έρχομαι ταχέως και ειδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι με τεμούδια να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είστε το έργο αυτού εγώ είμαι το α και το μέγα αρχή και τέλος λέγει ο πρώτος και ο έσχατος και το 14 ακόμη μακάρι οι πράτοντες τας εντολάς αυτού δια να έχω συνεξουσίαν επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθω σύνδια των πυλώνων εις την πόλη. Πατέρα θέλουμε Κύριε οπωσδήποτε να μην διακινδυνεύομαι την σωτηρία μας, τη βεβαίωση της σωτηρίας μας, αλλά να μας δοθεί πλουσίως η είσοδος στην Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι εννοούν αυτό που λένε και λένε αυτό που εννοούν και εμεί θέλουμε να είμαστε ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που είμαστε εκτελεστές του Λόγου, οι πράτοντες στο συντολάσιο, όχι μόνο ανακούοντες, αλλά και πράτοντες στο όνομα του Κυρίου Ιησού και πάντες λέμε αμήν, μπορείτε να καθίσετε. Thank you. Alleluia. Στο εδάφιο 11 μας λέει ο Λόγος του Θεού ως τη αδικίας αδικής η αίτη". Εδώ δεν κάνει ο Κύριος μια εκστρατεία για να σε κάνει να γίνεις πιο άδικος. Είναι κατανοητό αυτό έτσι. Και ο μολυσμένος ας μολυνθεί η αίτη. Δεν κάνει ο Κύριος μια εκστρατεία παγκόσμιας επιδημίας ή πανδημίας ο Θεός δεν θέλει να μολυνθείς. Τι εννοεί εδώ ο Κύριος. Μην παίζει παιχνίδια με τα πράγματα του Θεού. Αυτό εννοεί. Τέρμα στα παιχνίδια. Αμέν. Λέει αυτός που αδικεί ας τον αδικήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο Κύριος τους παραδίδει εις αδόκιμο νουν. και αυτό δεν θέλουμε να συμπεί σε εμά, Γιατί ξέρετε το πιο δύσκολο πράγμα για να πείσει ένα Πλανεμένο ότι είναι πλανεμένο είναι ακριβώ αυτό που είπαμε. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι πιο εύκολο να οδηγήσει κάποιον μέσα στα πράγματα του Θεού παρά να προσπαθήσει να πείσει ένα πλανεμένο ότι δεν είναι πλανεμένο. Και οι περισσότεροι στι μέρε μα ζουν σε μία πλάνη στην οποία του έχει παραδώσει ο κύριο. Και... Uh, η κρίση του δεόν είναι μακριά διότι άρχισαν να φαίνονται τα μεγάλα σημάδια. Όμως λέει ώστις όμως είναι δίκαιος ας γίνει έτσι δίκαιος και ο Άγιος ας γίνει έτσι Άγιος. Αμήν. Μα είμαστε Άγιοι με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οπωσδήποτε αυτό είναι το μέρος ευθύνης του Κυρίου και ο Κύριος το έκανε. Υπάρχει όμως και η δική μας μεριά ευθύνη για να περιπατήσουμε μέσα στον αγιασμό. Δεν τη χάρη με τα έργα, αντίθετα πιστεύουμε ότι τα έργα της πίστης είναι μόνο δια της χάριτος. Δόξα στον Κύριο και είπαμε ότι η ίδια χάρη που σε έσωσε, η ίδια χάρη μπορεί να σε αγιάσει. Αμέν. Και μπορεί να σε κάνει να είσαι Άγιος. Στην την διαγωγή σου Δεν χρειάζεται ο Κύριος να αποδείξει ότι είναι Άγιος Αλλά στη διαγωγή μας θα πρέπει να περπατούμε μέσα σε συνειδητό αγιασμό Τώρα παρενθετικά αλλά και μέσα στο θέμα ταυτόχρονα Θέλω να αναφερθώ και σε ένα ζήτημα για το οποίο θα προσευχηθούμε και πιο ύστερα Για τα ε, ε, εκτενόμενα στον Ισραήλ Γιατί πόσοι ξέρετε ότι είτε το θέλουμε είτε όχι αφορά και μας την Κύπρο τώρα Και αναλύοντα αυτό το εδάφιο, λέμε: Ο άδικο σα αδικήσει έτη, ο μολυσμένο σα μολυνθεί έτη, αυτό που κατηγορεί τον Ισραήλ ας τον κατηγορήσει έτη, αλλά αυτό που είναι άγιο και δίκαιο α είναι Άγιο και έτσι δίκαιο, και αυτό που είναι υπέρ του Ισραήλ α είναι έτσι υπέρ του Ισραήλ. Δεν μπορεί να παίζει μεταξύ, διο... δεν μπορεί να, με να είσαι διπλωμάτη με την κυριολεκτική ενέα και όχι την πολιτική έννοια, αν και η πολιτική και η κυριολεκτική σχεδόν είναι εξομοιωμένα και τα δύο, αλλά το ζήτημα είναι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Είτε είμαστε υπέρ του Ισραήλ, είτε είμαστε εναντίον του Ισραήλ. Εάν παρακολουθείς ειδήσει οι οποίες κατηγορούν τον Ισραήλ, έριξα μια ματιά μετά από καιρό στο σίγμα, ενώ το, το γραπτό, αυτά που έχει τις ειδήσει του σίγμα μετά από καιρό, και πήγα ξανά να δω και το πρώτο πράγμα που έλεγε ήταν ότι ο Ισραήλ, ο Ισραήλ βομβαρδίζει σκηνές προσφύγων. Το ακούνε οι πιστοί και αμέσως γύρεται μέσα τους. Μα πώς μπορώ να είναι ψέματα από τον διάβολο. Ο στρατός του Ισραήλ ποτέ δεν κτυπά, τουλάχιστον σκόπιμα, δεν κτυπά σκηνές προσφύγων. Είναι ο, ο Ισραήλ και αποδειγμένα και πολιτικά και στρατιωτικά. Είναι αποδειγμένα ότι ο λαός Ισραήλ κάνει το παν για να αποφεχθούν α, α, οι, οι, οι πλήξεις σε αμάχους και να έχουμε θύματα ανάμεσα σε γυναικόπαιδα, ελικιωμένους και αμάχους. Αυτό είναι η ηθική του στρατού Ισραήλ και έτσι βαδίζει. Όταν ακούς κάτι το ενάντιο, πρόσεξε, ε, δεν, ε, δεν, το κλείνεις αμέσως, δεν μπορεί να παίζει με τα μάτια σου, ούτε με την άκουη σου. Και εγώ αν καθίσω κάτω από αυτές τις άσχημες ειδήσει, θα δηλητηριαστώ. Και ο δηλητηριασμένος διερωτάται γιατί είμαι δηλητηριασμένος. Μα γιατί πίνεις δηλητήριο. Πήγαινε στα links που σου έχουμε δώσει. Υπάρχουν αρκετές, αρκετές πληροφορίες από τους σωστούς ανθρώπους και από τις σωστές πηγές πληροφοριών. Λοιπόν, είτε είσαι υπέρ του Ισραήλ, είτε σε είτε είσαι ευλογώντας τον Ισραήλ, είτε είσαι καταρώμενος τον Ισραήλ. Εάν τον καταράσαμε, μην περιμένει ευλογία. Μα ανάφερε ο αδερφός προηγουμένω πολύ ευστοχά για το ζήτημα των δεκάτων. Αδελφέ, όταν σε παροτρύνουμε για το ζήτημα των δεκάτων, είναι γιατί εμεί το κάνουμε πρώτα. Η οικογένεια μα το κάνει πρώτα. Αμήν. Δεν είναι νόμος, πέρασε μέσα στον νόμο, ήτανε χρόνια, εκατοντάδες χρόνια πριν τον νόμο, πέρασε μέσα από τον νόμο, το ενέκρινε ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίον 23-23 και στο, στους Εβραίους 7 7-8, όχι μόνο το ενέκρινε, σήμερα λαμβάνει δέκατα ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Δεν μπορείς να κλέβεις τον Κύριο και να περιμένεις ευλογία, δεν μπορείς να κατηγορείς τον Ισραήλ και να περιμένεις ευλογία ότι αν σπείρει ο άνθρωπο, τούτον και θέλει θερήσει. Ο Σπύρον εις την γάλατα 6, 6 μέχρι και το 10, ο Σπύρον εις την Σάρκα θέλει θερήσει εκ της Σαρκός φθοράν. Ο δε Σπύρον εις το πνεύμα θέλει σπείρει από του πνεύματος ζωήν και αυτήν εν φθονία. Ξεκάθαρος ο λόγος. Δεν λέει εάν ο άπιστος σπείρει, καταρχήν είναι επιστολή, προς τους Γαλάτας είναι επιστολή προς τους πιστούς. Και είναι στους Γαλάτας 3 ο Απόστολος Παύλος από το ένα μας λέει στο κεφάλαιο ένα. Αν, άλλο σας κηρύξει άλλον Ευαγγέλιο ας είναι ανάθεμα. Είναι ανάθεμα λέει στο αρχαίο. Αν κάποιος σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο ανάθεμα. Ο αναθεματισμός είναι βιβλικός αλλά η εφαρμογή του στις ψευδοφρισκίες είναι λαθασμένος. Ξέρετε ότι όποιο δεν προσκυνάει εικόνε είναι καταραμένο από. Όχι από τον κύριο. Από τι ψευδοθρησκείε. Έχει γραφτεί σε σύνοδο η οποία καθορίζει, είναι κάτι το οποίο ήταν η δυτική λεγόμενη Ρώμεο Καθολική, anyway, αλλά anyway, α, αφορίζουν και καταρώνται αλίμονο να φοβόμαστε την κατάραν του κόσμου και των ψευδοθρησκείων, ο κύριο να μην μα καταραστεί. Αμέν, το καταλαβαίνετε. Αν είμαστε εκτελεστέ του λόγου, έχουμε μόνο ευλογία. Δόξα στον κύριο. Αλλαλούια. Μα είναι νόμο να, να πράττω τι είναι νόμο. Ε, φυσικά στην εργασία σου δεν έχεις νόμους Απλά ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη και τη χάρη να το κάνουμε Δεν είναι ανθρωπινές προσπάθειες Συγκεκριμένα κάτι από, το, από τις μεγαλύτερες ευλογίες είναι ο δεκατισμός στον Κύριο. Έτσι το βλέπω. Ευλογούμε τόσο πολύ, ευλογούμε δεκατίζοντας το οποίο είναι με μεγάλη ευλογία και προσφέροντας προσφορές. Μεγάλη ευλογία. Ευλογούμε όταν ευλογώ το λαόν Ισραήλ και έρχεται αγαλίαση πάνω μου. Αμέν. Εάν είσαι άδικος, προχώρα στο δρόμο σου. Σε άφησε ο Κύριος, σε εγκατέλειψε. Αν είσαι μολυσμένο, συνέχισε να μολύνεσαι. Σε εγκατέλειψε ο κύριο. Αλλά αν είσαι Άγιος ή λε ότι είσαι άγιο, ή είσαι δίκαιος, και λε ότι είσαι δίκαιο, τότε ο πιστό, η αν στην σάρκα, θέλει θερήσει εκ τη σαρκό φθορά. Δεν λέει ο αναγεννημένος εξαιρείται, αντίθετα. Μιλά στου αναγεννημένου. Γι' αυτό εμεί θέλουμε να είμαστε ευλογημένοι Εκκλησία. Ευλογημένη πίστη, η ευλογία του κυρίου Ορθή πάνω μα. Και σε αυτό που αναφέρομαι για τον Ισραήλ είναι το εξή: θα προσευχηθούν όλε οι εκκλησίε τη ΠΕΝΕΚ σήμερα και εμεί θα προσευχηθούμε επίση στο τέλο. Προσέξτε να δείτε. Πριν λίγο, ήταν πριν δύο εβδομάδε, τρει εβδομάδε που είχαμε αναφέρει ότι η Κύπρο και η Ελλάδα είχαν. Ε, ψηφίσει αυθαίρετα μαζί με άλλους Ευρωπαίους και άλλες, αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Καταρρώνται τον Ισραήλ. Το είχαν κάνει. Και λέμε ευλογία, ευλογία, ευλογία. Η εκκλησία στην Κύπρο είναι ευλογημένη. Όχι η κυβέρνηση. Η εκκλησία πρέπει να πάρει στάση. Όχι η κυβέρνηση. Μέχρι να πάρει κυβέρνηση, η εκκλησία θα μιλήσει. Αμήν. Και... Uh, αναγνώρισαν Παλαιστινιακό κράτος. Πώς είσαστε εδώ, μη σηκώσετε χέρι, όταν κάναμε τη μελέτη για τον Ισραήλ και δώσαμε ιστορική αναδρομή και αναφέραμε ότι Παλαιστινιακό κράτος δόθηκε. Το ξέρετε, το 1917, το ξέρετε. Και ποιο ήταν το αυτό το Παλαιστινιακό κράτος, η σημερινή Ορδανία. Ήταν δύο τρίτα του British Mandate, αυτής της περιοχής που οι, οι Εγγλέζοι είχαν ονομάσει Uh, οι Βρετανοί είχαν ονομάσει uh, Παλαιστίνη και ήταν αυτοί που ονόμασαν αυτό το χώρο uh, Πα Παλαιστίνη, όχι ότι ανήκε σε Παλαιστίνη. οι Παλαιστινοί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι αρχαίοι φιλιστέοι, έχουν εξαφανιστεί όπω οι Αμοραίοι, οι Γεργεσέοι, οι Χεταίοι, οι Αβουσαίοι και όλοι αυτοί, αμήν. Το καταλαβαίνετε. Είναι απλά Άραβες οι οποίοι θέλουν να εξαφανίσουν τον Ισραήλ. Στο so, δύο τρίτα από αυτό το μεγάλο κομμάτι του το έδωσαν ήδη από τότε. Αλλά θέλουν να στενέψουν τον Ισραήλ, να τον στενέψουν, να τον στριμώξουν, να τον εξ... όχι απλά να τον ρίξουν στη θάλασσα, να τον εξαλείψουν. Λοιπόν, εσύ ο πιστό και εγώ, αν διαβάζει, είναι κανένα που διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, όπως διαβάζει και την Κέννη επίσης. Θα δείτε ότι συνέχεια ο Κύριος μιλάει για τον Ισραήλ. Διαβάζει την Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μιλάει συνέχεια για την Εκκλησία. Άρα ο Ισραήλ και η Εκκλησία δεν πρέπει να αντιστρατεύονται, αλλά πρέπει να είναι σύμμαχοι. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Έτσι έγινε αυτό που έγινε πριν ε, μερικές εβδομάδες. Η Κύπρος ψήφισε και τώρα όλος ξαφνικά ακούμε χτες προχτές ότι ο Νασράλ αυτός ο ηγέτης της Χισπολά, που είναι Hezbollah, που σημαίνει το κόμμα του Αλλάχ, έχει απειλήσει και τώρα έχει γίνει, έχει γίνει ήδη πρωτοσέλιδο, α, στα, α, είναι γι' αυτό που μπήκα στο σίγμα και είδα, και ήταν το πρώτο, το πρώτο μέρος αυτό. Ε, μιλούσαν για την Κύπρο, απειλεί την Κύπρο, τώρα όλα τα ιδιοσογραφικά, Πρακτορία, μιλούν για την απειλή στην Κύπρο. Η Κύπρος ανήκει στην Ευρώπη, υποτίθεται. Η Ευρώπη θα μας φυλάξει. Μην ανησυχείτε τίποτα. Αν ο Θεός δεν μας φυλάξει, κανένας δεν μπορεί να μας φυλάξει. Αμήν, δόξα στον Κύριο. Άρα η Κύπρος βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί? Βρίσκεται σε κίνδυνο και η Τουρκία καράδοκεί σίγουρα. Θα πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν οι πολιτικοί μας και ήθε να ακούει και ο πρόεδρος και η κυβέρνηση αυτό το μήνυμα και αν δεν το ακούει και ακούσει κάποιος άλλος κοντά στο πλαίσιο, τα στο το στείλουν. Προσευχόμαστε για τον πρόεδρο, αλλά προσευχόμαστε να πάρει στάση, όχι να, να μην υπάρχει σπονδυλική στήλη στην ηγεσία και η μόνη δικαιολογία ήταν ότι... Ξέρετε, εμεί δεν ανακατευόμαστε και όταν εμεί είμαστε τη ειρήνη και είμαστε ε, ανθρώποι και δεν είμαστε μέρο του προβλήματο και γίνεσαι μέρο του προβλήματο. Και προσπαθεί να κάνει απειλή, να, να κατευνάσει, να, 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 να ικανοποιήσει αυτού που σε απειλούν. Όταν απειλήσαν τον Ισραήλ, τι είπε ο Ισραήλ στάθηκε ο Δαβίδ και λέει ποιος είναι αυτός ο απερίτιμητος φιλιστέος που απειλεί τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Yeah. Αδέλφια μου δεν είναι αστεία τα πράγματα. Η κρίση του Θεού ήδη άρχισε. Hello. Ας το καταλάβουμε. Η κατάρα άρχισε να φαίνεται. Μην είσαι μέρος της κατάρας. Κύριε Πρόεδρε της, της Κυπριακής Δημοκρατίας, να σε μέρος της ευλογίας. Ας, α, ακόμα και πολιτικά να το πάρουμε, έγιναν όλες οι συνθήκες που έγιναν με την Κύπρο-Ελλάδα, με τον Ισραήλ και ξαφνικά η Ισραηλίνη αεροπορία καλύπτει τον Κυπριακό χώρο και όχι όχι εμείς, δεν τους επι... εμείς μόνο ασκήσεις τους επιτρέψαμε να κάνουμε, αφού ήταν με, την Κυπρια... με τον Κυπριακό στρατό που τις κάνανε. Και δόξα στον Κύριο, εγώ χαιρόμουν. Δεν μπορεί παρά ευλογία να έρθει στη χώρα μας όταν υπάρχει συνεργασία και ευλογία προς τον Ισραήλ. Εξάλλου είναι το, υπέρ του συμφέροντος μας. Εκτός στηριζόμαστε στην Κυπριακή αεροπορία. Αδέλφια μου, Ούτε στα στρατεύματα του Ισραήλ στεκόμαστε στε, στε, uh, ή στηριζόμαστε από αυτά, αλλά από τον Θεό του Ισραήλ. <laughs> δεν πάβει ο Θεός μας να είναι ο Θεός του Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, πείτε μου το όνομα του Ιακώβ όταν το άλλαξε ο Κύριος και το έκανε Ισραήλ. Φοβόμαστε, 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 ούμη μας ακούσει κανένας. Επιτέλους ας πάρουμε στάση και ας πούμε στην ευλογία και ας πούμε κανένας δεν μπορεί να καταραστεί Αυτόν που ο Κύριος έχει ευλογήσει. Μας ευλόγησε ο Κύριος. Μας ευλογεί ο Κύριος. Και αν μας απειλούν τι τους δίνεις Παλαιστινιακό κράτος σε εισαγωγικά και τους δίνεις βάση για να σε βομβαρδίσουν. Γι' αυτό αναγεννημένοι χριστιανέ, το γνωρίζω περισσότεροι αναγεννημένοι, δυστυχώς είναι εναντίον του Ισραήλ, αλλά εσύ, ξέρετε αυτή η εκκλησία δεν, δεν κηρύττει αυτό που είναι popular, κηρύττει το Λόγο του Θεού, κηρύττει την αλήθεια. Ο αδικών τράβα το δρόμο σου. Επιμένεις να μην μετανοήσεις από την αδικία. αδίκα Αδικ, περισσότερο. Ας αδικείς περισσότερο. Μολυσμένος, πηγαίνει να μολυθείς περισσότερο. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ή ευλογία, ή κατάρα. Ή αγιασμός, ή αμαρτία. Δεν μπορείς να είσαι σε παράνομη σχέση και να λες ότι είναι όλα εντάξει. Οι περισσότερες εκκλησίες δέχονται. Ανθρώπους που συζούν Ανθρώπου οι οποίοι έχουν boyfriends και girlfriends, τι είναι αυτό ο όρο, δεν υπάρχει στου αναγεννημένου. Στου γνήσιου αναγεννημένου. Ναι, υπάρχει στι εκκλησίε. Μέσα στη βίβλο δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία σχέση και αυτή η σχέση είναι στο γάμο. Προ τον γάμο. Τίποτα άλλο. Υπάρχει αγιασμό και αμαρτία. Υπάρχει είτε ευλογή στον Ισραήλ, είτε καταράσει τον Ισραήλ. Αν δεν uh, προσέξετε. Αν λε ότι εγώ απλά είμαι, δεν είμαι εναντίον του Ισραήλ, αυτό δεν είναι αρκετό. Να μην είσαι εναντίον του Ισραήλ, πρέπει να ευλογεί τον Ισραήλ. Πρέ, πρέπει να προσεύχεσαι υπέρ του Ισραήλ. Πρέπει να παίρνει στάση υπέρ του Ισραήλ. Ενώ με του συγγενεί σου, οι οποίοι το ΡΙΚ και τα Αντένα και όλα αυτά που θα τους βομβαρδίζουν συνέχεια και δεν ξέρουν τι να ακούσουν. Σου εγγυώμαι αν ακούσεις από τις σωστές πηγές, θα δεις τα μεγάλα ψέματα και εγώ δεν θέλω να είμαι σύμμαχος με τα ψέματα του κόσμου τούτου που κατηγορούν τον Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ο πιο αδικημένος λαός που υπήρχε ποτέ. Προσέξτε. Λοιπόν, για όσους δεν το έχουν προσέξει και πάλι, παρακαλώ ας πάμε στον Ιωήλ 3. Ας το δούμε ξανά. Αδέρφια μου, ήδη η κρίση του Θεού άρχισε και θα αυξηθεί όταν φύγει η Εκκλησία. Εντάξει, όλοι μαζί, διότι εδώ εν τις ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και τη Ιερουσαλήμ έγινε και γίνεται αυτό το πράγμα, επιστρέφουν οι Εβραίοι πίσω στη γη τους. Η Εραιμίας, δεν πάμε εκεί, απλώς, η 36, η προετοιμασία της γης του Ισραήλ. Η Ιερεμίας 30, ε, ε, 30, η Εζαγήλ 36. Μετά 37, η Εζαγήλ 37, η ετοιμασία του λαού του Θεού που κάνει τα ξερά κόκαλα να αναζήσουν και να αποκτήσουν νεύρα και οστά και α, μιε, μιέλωση και να ολοκληρωθούν και να αναστηθούν, αναστένεται ο λαός Ισραήλ. Έγινε! Δύο χιλιάδες χρόνια ήταν νεκρός ο Ισραήλ, δεν υπήρχε Ισραήλ, δεν υπήρχε έθνος του Ισραήλ, πρόσεξτε, δεν υπήρχε γλώσσα για τον Ισραήλ, σοφονίας, πράξη των Αποστόλων, αναφέρουν ότι ο Κύριος θα αποκαταστήσει γνήσιαν γλώσσαν στον Ισραήλ και βλέπουμε αποκαταστάθηκε μετά από 2.000 χρόνια. Κανένας γλωσσολόγος δεν μπορεί να σου πει ότι υπάρχει άλλη γλώσσα η οποία παράμεινε εκτός χρήσης για 100 χρόνια, 200 χρόνια, 300 μερικούς αιώνες και επέζησε ή να επέστρεψε και να ήταν όπως ήταν. Η εβραϊκή γλώσσα επέστρεψε και είναι η γλώσσα που ήταν. Τα αρχαία ελληνικά από τη δημοτική απέχουν πάρα πολύ. Τα αρχαία εβραϊκά από τα modern Hebrew δεν ενδιαφέρουν, δεν διαφέρουν, με ενδιαφέρουν, δεν διαφέρουν πολύ. Άραγε, ποιος είναι πίσω από αυτά τα αδύνατα που έχουν γίνει δυνατά, γιατί ότι οτιδήποτε αδύνατο, Αμήν, Ουκ παρά το Θεό. Ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό. Παν ρήμα. Ουκ παρά το Θεό. Παν ρήμα. 1.37. Γι' αυτό εμεί θα πούμε τίποτα αδύνατο παρακυρίο. Αμέν. Το δίνουμε στον Κύριο, μιλούμε λόγο, ρήμα και ο Κύριος το κάνει. Εμείς ξεκουραζόμαστε, δεν βασανίζουμε το μυαλό μας γιατί δεν έγινε, αλλά λέμε Κύριε σου δώσαμε το ρήμα που μας έδωσες, ευλογούμε τον λαό Ισραήλ και δεν ασχολούμε καν αν θα με ευλογήσεις, είναι η δέσμευση σου Άγιε Θεέ μου. Ξέρετε, πολλοί χριστιανοί κάνουν αυτό που λένε στα αγγλικά, don't twist his arm, δηλαδή ε, κα, ε, κάνεις, ε, σε κάποιον το, τον πιάνει χειρολαβή και του στραβώνεις το χέρι για να τον κάνει να δεχτεί κάτι. Ο Θεός δε, δεν, δέχεται μια τέτοια αντιμετώπιση, ο, λο, και το λένε πίστη αυτό το πράγμα, ο λόγος σου το λέει. Ποιο είσαι εσύ άνθρωπε, μικρόβιο, σκουλίκι, τίποτα. Ποιο είσαι εσύ, μικρόβιο, που θα σταθείς μπροστά στον Μέγα Θεό και θα του πεις έτσι μου είπες πρόσεξε το χέρι σου δεν είναι για να δείχνεις τον Θεό και να τον κατηγορείς τα χέρια σου είναι να τα υψώνεις για να παραδίδεσαι στον Κύριο και να λες το θέλημα σου Κύριε γίνει λοιπόν ο Κύριος λέει θέλω συνάξει πάντα τα έθνη και θέλω να καταβιβάσει αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θέλω κρυθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, θα ξανάρθουμε εδώ, πάμε στις, στην ε, ε, Revelation, Αποκάλυψη 16-16. Αποκάλυψη Κοιτάξτε πόσο, πόσα χρόνια απέχουν μεταξύ τους, εκατοντάδες χρόνια, προσέξτε τι λέει εδώ, και συνήθρισαν αυτούς ει τον τόπο των καλούμενων Εβραϊστή αρμαγεδών, Αρμαγεδόν. Αρμαγεδόν. Και διαβάστε ολόκληρο το κεφάλαιο να δείτε τι γίνεται στην Αρμαγεδόν. Πάμε επίση στον Ιωήλ, κεφάλαιο 3, εδάφιο 2. Και ξανά εκεί μα λέει ο Άγιο Λόγο του Θεού. Λέει, θέλω συνάξει πάντα τα έθνη. Άρχισε να γίνεται. Άρχισε να γίνεται. Τουλάχιστον η προεργασία. Άρχισε να γίνεται. Θέλω συνάξει την πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτέ στην κελάδα του. Πείτε μου το. Ιωσαφάτ. Ποια είναι η κελάδα του Ιωσαφάτ. Αρμαγεδόν. Ποια είναι η, η Εζραήλ, Τζεσραήλ. Oh, Τζεσραήλ, Ιεσραήλ. Τζεσραήλ. Όχι η Ιεσραήλ. Τζεσραήλ. Είναι η ίδια κελάδα. Με τρία ονόματα. Ιωσαφάτ η ΕΖΡΕΕΛ, με ζήτα, η ΕΖΡΕΕΛ, ΤΖΕΣΡΕΕΛ και η κοιλάδα του Ισοφάτ είναι Αρ Μεγίτο. Αρ Μεγίτο, η ε, πόλη που κοίται πάνω ε, στο, στην περιοχή του Μεγίτο. Λοιπόν, στην περιοχή της Γαλιλαίας είναι αυτό. Anyway, και λέει, θα τους μαζέψω και θέλω με αυτόν Ποιος θα κριθεί, ποιος θα κριθεί, ο Κύριος με, με ποιους, με τα έθνη, με τα εκεί υπέρ των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λέει. Υπέρ του, υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον, πείτε μου τη λέξη, διέσπηραν μεταξύ των εθνών και, υπογραμμίστε το επόμενο, διεμερίστησαν, διεμοιράστησαν την γη, την γη μου, μου λέγει ο Κύριος. Λοιπόν, πείτε μου τώρα το συμπέρασμα. Βάσει ποιου κριτηρίου θα κρίνει ο Κύριος τον Ισραήλ. Βάσει ποιου κριτηρίου. Βάσει του κριτηρίου που λέγεται μοιρασμός της γης. Τι έκανε η Κύπρος και η Ελλάδα. Τι προσπαθούν να κάνουν. Να μοιράσουν την γη που ο κύριο έδωσε στον Ισραήλ. Και ξανά πάλι, πόσοι ήσασταν στη μελέτη που κάναμε για τον Ισραήλ. Και δείξαμε τα σύνορα, τα βιβλικά σύνορα του Ισραήλ. Υπάρχουν όλα αυτά και σε βίντεο και εκτό συναθρήσεων και σε άλλα προσωπικά βίντεο που κάναμε για τα σύνορα του Ισραήλ. Που μας λέει ακριβώ που είναι και είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι σήμερα και μπαίνει ανατολικά πέραν του Ιορδάνη και From the river to the sea, Ισραήλ θα είναι εκεί και θα είναι. Αμήν. Λοιπόν κοιτάξτε να δείτε ότι ο Κύριος λέει αυτοί που μοιράζουν τη γη μου θα τους κρίνω. Άρχισε η κρίση πάνω στα έθνη. Ας το πάρουμε είδηση. Και η κυβέρνηση μας να πάει ενάντια. Εμείς λέμε είμαστε λαός του Θεού. Και θα μιλήσουμε τον Λόγο του Θεού. Εμείς θα ευλογήσουμε τον λαόν Ισραήλ σταματήστε να ακούγετε λαθασμένες πληροφορίες. Κλείστε τα αυτιά σας, κλείστε τα μάτια σας και πείτε... Okay. Είναι κανένας από εσάς που βλέπει πορνογραφία και λέει, Μα εγώ μπορώ να το αντέξω. Μα είναι εντάξει, ε, εγώ δεν, δεν συμμετέχω. Είναι κανένας που παρακολουθεί πορνογραφία και είναι απλά εντάξει γιατί... Ε, λοιπόν, αυτό είναι πορνογραφία, ξέρετε, όταν μιλώνει αντίον του Ισραήλ, αυτό είναι πορνογραφία. Διότι επόρνευσαν ε, τα έθνη μαζί με τον διάβολο και έρχονται εναντίον του λαού του Ισραήλ. Πρόσεξε! Είναι πνευματική πορνεία. Για όσου ήσασταν εδώ, Τετάρτε στον ΟΣΙΕ, ο κύριο μα μιλούσε συνέχεια για αυτή την πνευματική πορνεία η οποία συμβαίνει ακόμα και μέσα στον Ισραήλ και του έλεγε: Επιστρέψτε! Επιστρέψτε! Τώρα επιστρέφει ο λαό του. Α επιστρέψουν και η εκκλησία. Αυτό το λεγόμενο replacement theology είναι η θεολογία τη αντικατάσταση που την έχουν όσοι έχουν το Covenant Theology, σας δώσαμε και αρκετές πληροφορίες πάνω σε αυτό και όλα, όλοι όσοι είναι στο Covenant Theology είναι και κάτω από το Replacement Theology. Δηλητήριο αδέλφια μου, δηλητήριο. Εμείς θα πάρουμε από τον ατόφιο λόγο του Κυρίου και αυτός που υποστηρίζει τον Ισραήλ ας τον υποστηρίζει. Δύο. έχει ζητηθεί να προσευχηθούμε. Και προσέξτε, οι εκκλησίες γενικά λένε να προσευχηθούμε για να προστατευτεί η Κύπρος. Αλλά εγώ λέω, σαν ποιμένας αυτής της εκκλησίας, για να προστατευτεί η Κύπρος, δεν είναι απλά να πάμε και να πούμε, κύριε προστάτευσε την Κύπρο, προστάτευσε την Κύπρο. Το θέλει ο Κύριος. Το θέλει ο Κύριος. Αλλά πότε θα προστατευτεί η Κύπρος. Αν ευλογήσει τον Ισραήλ. Αμέν. Αν ευλογήσει τον Ισραήλ, θα ευλογηθεί η Κύπρος. Αν η Κύπρος ευλογήσει τον Ισραήλ, θα προστατευτεί η Κύπρος. Αμέν. Αν η κυβέρνηση μας δεν το κάνει, θα το κάνει η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού. Αμέν. Θα ευλογήσουμε τον Ισραήλ. Θέλω να γερθείτε όλοι και να προσευχηθούμε υπέρ του Ισραήλ. Και θα πάρουμε και μια έξτρα σημεία σήμερα της Κύπρου. Επίσης, και θα προσευχηθούμε, Κύριε, φύλαξε την Κύπρο και φύλαξε τον λαό Ισραήλ, πάνε μαζί. Και αν η κυβέρνηση μας φοβάται να το κάνει, θα το κάνουμε εμείς στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσευχόμαστε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Πατέρα Ουράνιε. Προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μου, ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση επιτέλους να ευλογήσουν τον Ισραήλ, τον λαόν Ισραήλ, Σαλόμ, Σαλόμ, Γερουσαλάιμ, Σαλόμ, Ισραήλ. Σωτηρία και αναζωπήρωση στον Ισραήλ. Προσευχόμαστε, Άγιε Κύριε Θεέ Lord, we are praying for the peace of Jerusalem. And you say in your word, may they prosper that love thee. Ω, Γερουσαλήμ, Γερουσαλάιμ, Γερουσαλάιμ. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για προστασία στην Κύπρο μας, Κύριε, καθώς συγκεντεύουμε για τις οικογένειες μας για την εκκλησία μας για την προστασία της Κύπρου Θεέ μου Άγιε προσευχόμαστε επίσης η πολιτική ηγεσία να μην παρασυρθεί μέσα στη φοβία του κόσμου αυτού ήδη ο εχθρός φάνηκε και εχθρός δικό μα. Κύριε Θεέ μου Άγιε στεγόμαστε σαν τον Δαβίδ και θα πούμε ποιο ή ποιοι είναι αυτοί οι απερίτμητοι φιλιστέοι οι οποίοι έρχονται ενάντια στα στρατεύματα του Κυρίου Πατέρα σε ευχαριστούμε για νομική εκβασία αλλά και επίσης κύριε Θεέ μου στρατιωτική νίκη και έκβαση στον Ισραήλ to the to his colleagues, to Hamas, to Islamic Jihad, to all the democratic organs, to the Iran proxies, is the honour to carry Jesus Christ. We speak the blessing of the Lord over Israel and over Cyprus as they unite together. My Lord, my God, and we pray that Your presence and power will manifest them. Upon... The Jewish people and upon the Arabs. We pray that many Arabs will be saved. Many Arabs in the Gaza Strip, in the Middle East, in Judea and Samaria may come to the truth and may they realize they need to bless the Lord and the God of Israel and Israel so that the blessing will come upon them also. We pray for Egypt, Jordan. We pray for Syria and Lebanon. We pray. For North Africa and all the Muslim countries for their salvation, we pray that you extract the faithful remnant oh my God we bless your God we pray we pray for the peace of Jerusalem 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 my Lord my God the eternal capital of Israel where the Lord Jesus will come and to reign from in the name of the Lord Jesus we pray for the peace for the victory of Israel for your protection upon the government upon the IDF and the Israeli Navy and the Israeli Air Force, and we pray for the special forces that there is so much uh, in such uh, a powerful struggle against uh, terrorists. My Lord, we pray for the release, of the freedom of the hostages in the name of the Lord Jesus, and we are praying for the protection of those that are not involved in the battles, those that are women and children and elderly. We are praying for the Arabs and we are praying for the Israelis. We are praying for every precious soul to be saved in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Just pray, pray, pray. You bless Israel. You bless Israel. Practice blessing Israel. Practice. Hallelujah. Hallelujah. We bless your God. We bless your God. Hallelujah. Hallelujah. Is it clear? Is it clear to anyone here that we pray and we say souls are equal before the Lord, right? Amen. Souls are absolutely equal. Arabs, Jewish, Greeks, Cypriots, all nations are absolutely precious before the Lord, and the Lord Jesus died for every man. But at the same time, we are praying for the people god chose through which he blessed us with his word with his messiah hallelujah and with salvation in Christ Jesus we bless your god please lift your hands and bless the god of israel and we pray that israel will give the glory back to where it belongs to the god of israel not